Κυρίες και κύριοι, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή της Βουλής, ο Υπουργός Παιδείας έκανε την εξής τοποθέτηση. Είπε, «Η τρίτη παρατήρηση είναι η πραγματικότητα που κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Κολέγια, η λεγόμενη μεταλλικιακή εκπαίδευση. Αυτά τα κολέγια δίνουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή, αν είσαι απόφοιτος ενός κολεγίου, με βάση ευρωπαϊκές αποφάσεις, παίρνεις μόρια για το ΑΣΕΠ, μπορείς να πας στη σχολή δικαστών. Ποια είναι η διαφορά του ακαδημαϊκού δικαιώματος? Η διαφορά του ακαδημαϊκού δικαιώματος είναι αν μπορείς να γίνεις μέλος ΔΕΠ σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο ή αν μπορείς να κάνεις μεταπτυχιακό ή διδακτορικό εκεί. Όλα τα υπόλοιπα έχουν λυθεί ήδη και είναι φεστιβάλ υποκρισίας να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε». Αυτά είπε ο Υπουργός Παιδείας, ομολογώντας ότι η ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων μέσω της λειτουργίας των ιδιωτικών ΑΗ είναι ένα προμελετημένο σχέδιο με πολιορκητικό κρυό τα κολέγια και την σταδιακή ισοτίμησή τους με τα πτυχία των πανεπιστημίων, σχέδιο το οποίο ξετυλίγονταν εδώ και χρόνια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ο Υπουργός είπε και μία ανακρίβεια, ότι η χώρα σύρθηκε, αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει στην επαγγελματική ισοτίμηση πτυχίων ΑΗ με τα πτυχία των κολεγίων, ώστε να πέσει σαν όριμο φρούτο και η ακαδημαϊκή ισοτίμηση και το σημερινό νομοσχέδιο. Ανακρίβεια, γιατί αν ήταν έτσι, δεν θα δήλωνε, για παράδειγμα, το 2020 ο τότε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Λιβάνιος, για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι είπε, επί 4 χρόνια ως κυβέρνηση έκανε το σωστό και αναγνώριζε την επαγγελματική ισοδυναμία των κολεγίων. Τραβάτε με και ασκλαίο ήσασταν όλα τα προηγούμενα χρόνια και αυτό αποδεικνύεται από τη στάση σας τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έχετε στηρίξει όλες τις οδηγίες που έχει θεσπίσει για το ζήτημα, όσο και από το αντιλαϊκό σας έργο μέσα στη χώρα με τα νομοθετήματα που φέρνατε και στηρίζατε. Και για να μην αδικήσουμε κανένα, σε όλη αυτή την πορεία δεν ήσασταν μόνοι σας. Είχατε και παρεΐτσα, καλή παρέα, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, με την κοινή στρατηγική σας συμφωνία που αποτυπώθηκε και σε κοινή πρακτική, όπου ένας συνέχιζε τη βρώμικη δουλειά του άλλου από το τιμόνι της διακυβέρνησης. Πρώτο, από το μακρινό 1999 και τη συνθήκη της Μπολόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου καθορίστηκε το πλαίσιο της αντιστοίχησης των πτυχίων οποιασδήποτε κατηγορίας προέλευσης και των προσόντων των αποφύτων, ποσοτικοποιήθηκε η γνώση εμπόρευμα με τις πιστωτικές μονάδες. Δεύτερο, τις μετέπειτα αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εξειδίκευαν αυτή τη στρατηγική της αντιστοίχησης όλων ανεξαιρέτως των πτυχίων και ιδιαίτερα με την Οδηγία 3605, που υποχρέωνε ένα κράτος μέλος να αναγνωρίσει σε αποφύτους που έχουν τίτλο από άλλο κράτος μέλος πρόσβαση στο επάγγελμα με τους όρους που ισχύουν στο κράτος που παρέχει τον τίτλο. Με απλά λόγια, το τρίχρονο πιστοποιητικό παρήχε τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα ακόμα και με ένα 5χρονο πτυχίο. Τρίτο, προς το αποφασιστικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση στη χώρα, ιδιαίτερα με το Προεδρικό Διάταγμα 38-2010 επικυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, το οποίο ενσωμάτωνε αυτή την οδηγία και το οποίο αναγνώριζε πως το πιστοποιητικό των διάφορων παραρτημάτων κολεγίων που λειτουργούσαν στη χώρα έδινε την ίδια πρόσβαση στο επάγγελμα με το πτυχίο του Πανεπιστημίου, αλλά και τη θέσπιση με το νόμο 3879 πάλι του 2010 του λεγόμενου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων για την αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα και τη μετατροπή του σε ένα πιστοποιητικό προσόντο. Προχώρησε με τη σειρά προκηρύξεων στο δημόσιο επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που αναγνώριζαν την ισοδυναμία τίτλων κολεγίων με τα πτυχία ΑΗ και φυσικά τον νόμο Γαβρόγλου, με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ επιτάχυνε τις διαδικασίες αναγνώρισης των τίτλων που προσφέρουν τα τριετών σπουδών ιδιωτικά κολέγια, σφραγίζοντας έτσι τη δημιουργία ακόμα περισσότερων κατηγοριών πτυχίων και αποφύτων, υποβαθμίζοντας τελικά τα δικαιώματα και τις προοπτικές όλων. Ήταν τότε που, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, σας έδινε συγχαρητήρια στην Επιτροπή της Βουλής ο εκπρόσωπος των ιδιωτικών κολεγίων, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο είναι σε σωστή κατεύθυνση. Το θυμίζουμε γιατί ο κύριος Φάμελος στη χθεσινή τοποθέτησή του είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση 3 φορές τη φράση «ανωτατοποιείτε τα τρίχρονα κολέγια», λες και ξέχασε τα δικά σας πεπραγμένα, ενωμένα τότε Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ.
Και από εκεί πήρε τη σκυτάλη ξανά η Νέα Δημοκρατία το 2020 με την ισοτίμηση των πτυχίων των κολεγίων με αυτά των ΑΗ για τους εκπαιδευτικούς, που τότε ο κύριος Λιβάνιος εξήρε τις πολύ καλές υπηρεσίες του ΣΥΡΙΖΑ, με το νομοπλαίσιο του 2022 που άνοιξε τον δρόμο για πτυχία τριετούς φοίτησης στα δημόσια πλέον πανεπιστήμια, αλλά και το προεδρικό διάταγμα για την καλλιτεχνική παιδεία που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και δίκαια. Κρίκο τον κρίκο λοιπόν, τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια διαμορφώσατε από κοινού το έδαφος ώστε να βγαίνει ο Υπουργός Παιδείας και να μιλάει για φεστιβάλ υποκρισίας, για μια πραγματικότητα η οποία ζητάει απλά μια νομοθετική διευθέτηση με το παρόν νομοσχέδιο. Όλα στη βάση αντίστοιχων κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί και το κοινό σας ιερό δισκοπότηρο. Και το αποτέλεσμα, τα πτυχία απαξιώθηκαν. Αντί για πτυχία μιλάτε για προσόντα και μάλιστα πολλές φορές επιπληρωμή. Απομακρύνεται ολοένα και πιο έντονα η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος με βάση το πτυχίο. Η συντριπτική πλειοψηφία των νέων, είτε σπουδάζουν σε πανεπιστήμιο, είτε σε κολέγια, είτε σε ΙΕΚ, μετατρέπονται βήμα το βήμα σε ένα φτηνό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό που θα θυσιάζει δικαιώματα, ανάγκες και ζωή για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Θα κυνηγάει διαβίου πιστοποιητικά και δεξιότητες μιας χρήσης, με βάση αυτά που θα απαιτεί την κάθε περίοδο το κεφάλαιο οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι από τη δική τους μεριά θα ρίχνουν στο κατώτατο δυνατό επίπεδο τους μισθούς των αποφύτων με την πρόφαση της ισοτίμησης. Σε μια αγορά κατακαιρματισμένης γνώσης, σχολών, πτυχίων, που κουμάντο κάνει αυτός που κάνει κουμάντο στην καπιταλιστική αγορά. Δήλωση Αλέξη Τσίπρα, που τότε εξέφραζε το όλον ΣΥΡΙΖΑ τον Νοέμβρη του 2018. Η γνώση είναι αυταξία, ανεξαρτήτως του αν αυτός που θα πάρει ένα δίπλωμα από το πανεπιστήμιο θα έχει τη δυνατότητα να βρει μετά εργασία, γιατί αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά την αγορά. Αυτά έλεγε τότε. Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Αυτά είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα που θέλετε. Για το λόγο αυτό, μάλιστα, δεν αναγνωρίζετε στοιχειώδη δικαιώματα ακόμη και σε σχολές που ήδη φτιάξατε. Όπως στις σχολές μηχανικών, που αφορά δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, τους οποίους κρατήσατε 1,5 χρόνο σε ομοιρία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και 5 χρόνο σε ομοιρία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα στο προσοντολόγιο αναγνωρίζονται ως ΔΕΕ, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι σκάβατε μεθοδικά το λάκκο της αξίας των πτυχίων των πανεπιστημίων για να φέρει πάνω στην πραγματικότητα που όλοι μαζί διαμορφώσατε το απαράδεκτο νομοθέτημα «Η Νέα Δημοκρατία». Και η καθυστέρηση, όπως γκρίνιαξαν αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παλί δαπίτες προ 30 ετίας, είναι εξαιτίας των αγώνων των φοιτητών και των εργαζομένων. Αυτοί σας έχουν αποτρέψει. Αυτοί σας τριμώχνουν και τώρα. Απομονώνεστε, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, στα πανεπιστήμια η λογική σας έχει ιτηθεί, η παράταξή σας η ΔΑΠ παραπέει και λογικό είναι να χάνετε την ψυχραιμία σας και να λέτε τα γνωστά, τις γνωστές συκοφαντίες, ροπαλοφόροι, καταλήψεις και να εφαρμόζετε και την καταστολή. Όμως στριμώχνεστε, όπως στριμώχνεστε και από τους αγώνες των αγροτών, των εργαζομένων, τους αγώνες για το έγκλημα ενάντια στο έγκλημα στα Τέμπη, και εμείς λέμε πολύ απλά ότι αυτοί οι αγώνες θα είναι πιο αποτελεσματικοί όσο ενισχύεται η πάλη ενάντια στις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρηματικών ομίλων, όσο αποδυναμώνονται τα κόμματά τους και δυναμώνει το ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ.